Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να δούμε. Αντέδρασε ο κύριο Πατούλη. Υπάρχουν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, που για του οποίου είναι δύσκολο να πληρώνουν πόσο, δύο φορέ το μήνα, πόσο πάνε στα ιατρία του, οποίου κύριε Πατούλη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα μιλάμε για περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν και μία και δύο φορές το μήνα και εν διάφθη περιπτώσει είναι αυτό που λέγαμε. Όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση πρέπει να έχουμε αρχή, μέση και τέλος, να ξέρουμε που πηγαίνουμε και που μπαίνει η τελεία. Δυστυχώς εδώ κάθε μέρα δεν ξέρεις τι συξημερώνει. Μπορεί να υπήρχε, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, στα κέντρα υγείας, που εκεί πηγαίνουν στα κέντρα υγείας τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα στον αγροτικό πληθυσμό. Εδώ μιλάμε όμως για αστικό πληθυσμό, όπου σαφέστατα στα κέντρα υγείας τα οποία θα είναι ο γενικός γιατρός ή και όσοι γιατροί έχουν διαλέξει προς τα εκεί την κατεύθυνση και θα πρέπει ουσιαστικά να πληρώσουν 5 ευρώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί η στόχευση είναι να συρρυκνωθούν τα περισσότερα κέντρα υγείας αστικού τύπου τελικά, να μην υπάρχει η διάθεση να πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς και τελικά με το πλαφόν ο κάθε ασθενής να ταλαιπωρείται από γειτονιά σε γειτονιά και να προκαλέσει τελικά αυτό την αυτοθεραπεία. Ξέρετε την αυτοθεραπεία? Θα πει ο ασθενής, πληρώνω 5 ευρώ να πάω να γράψω το φάρμακό μου. Πληρώνω 1 ευρώ τη συνταγή και μπορώ να γράψω 3 φάρμακα εκεί. Η συμμετοχή είναι 25 ευρώ, 25%. Μου λένε για το φθηνότερο νόσημο και πρέπει να δώσω και χρήματα για να πάρω το φάρμακο που μου προτείνει ο γιατρός. Πάω στο φαρμακείο, το παίρνω μόνος μου, πάω ενδεχομένως και στα σούπερ μάρκετ για τα μη συνταγογραφούμενα και τελειώνει το πανηγύρι. Αυτό δεν είναι δημόσια υγεία πλέον. Κύριε Πατούλη, πες μου κάτι, δύο λεπτά. Να καταλάβω το εξής. Αν πηγαίνει σε συμβεβλημένο γιατρό, δεν πρέπει να πληρώνει κανονικά. Ναι, κύριε Καμπουράκη. Δύο λεφτά. Εάν πηγαίνει στο κέντρο υγείας, θα πληρώνει τα λιράκι. Ακριβώς. Η διαφορά ποια είναι? Γιατί είναι παιδί μου άλλος να πάει στο κέντρο υγείας και να μην πάει σε ένα συμβεβλημένο γιατρό? Δηλαδή πότε επιλέγεις να πας στο κέντρο υγείας και πότε στο συμβεβλημένο γιατρό? Αν έχεις κάτι σοβαρό, πας στο κέντρο υγείας ή όποιον είναι πιο κοντά στο σπίτι σου. Κύριε Καμπουράκη, φανταστείτε. Γιατί έτσι όπως φαίνεται, μοιάζει πιο συμφέρον να πας στο συμβεβλημένο γιατρό, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ακούστε, καταρχήν, εσείς που είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, ρωτάτε και σωστά ρωτάτε γιατί δεν ξέρετε. Θα σας πω λοιπόν ότι κανείς δεν ξέρει σήμερα, διότι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μετά τη διάλυση των πολυατρίων του ΕΟΠΗ δεν έχει κανείς σε αυτή τη χώρα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι και εμείς δεν έχουμε, και ξέρετε γιατί? Γιατί σήμερα μιλάει για τις συμβάσεις που λήγουν τέλη του μηνός ο κύριος Υπουργός, τι συμβάσεις θα κάνει, με ποιον τρόπο και τι θα φορά, διότι πολλοί έχουν ζητήσει και τα λιράκι μέσω στο ιατρείο να δίδεται. Άρα λοιπόν, επειδή εδώ αντιλαμβάνεστε... Δεκαρικάκι ζητάνε κύριε Πατούλη μου, αλλά αυτοί είναι παράνομοι. Εδώ σου λέω για το επίσημο, το υποχρεωτικό. Δεκαρικάκι ζητάνε και όσοι το κάνουν κακώς και είναι καταδικασμένοι. Ασφαλώς είναι κακώς, αλλά σου λέω για το επίσημο. Ότι έτσι σε αυτό το παραφιλολογικό, αν θέλετε, που έχει γίνει πλέον στην υγεία, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει ένα κείμενο που να έχουν συμφωνήσει η κυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι και να υπάρχει κάθε φορά, μπορεί να βγάλετε σήμερα ας πούμε τον Υπουργό και να σας πετάξει κάτι ακόμα το οποίο δεν το έχει συζητήσει. Κύριε Πατούλη, εντάξει, κατάλαβα. Εσύ λες ότι δεν υπάρχει το σχέδιο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν ξέρουμε ποιοι θα πηγαίνουν και γιατί. Ακριβώς, εγώ, επειδή είμαι από χωριό, ξέρω ότι όταν θα πάει ο αγρότης από τη Δρακόνα να γράψει τα φάρμακά του, δεν θα πάει στο κέντρο υγείας. Θα πάει σε ένα γιατρό. Εάν όμως πονέσει η κοιλιά του, στο κέντρο υγείας θα πάει. Ανέβει η πίεσή του, θέλει μια ένωση, θέλει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση κανείς θα οδηγηθεί, αν και εμένα, εάν θέλετε την άποψή μου, σε λίγο θα υποθεί, και ενδεχομένως θα πρέπει να το πει κάποιος που είναι υπεύθυνος στο Υπουργείο Υγείας, ότι και στους συμβεβλημένους θα πρέπει να δίνει κάτι. Αυτό, αν το βάλετε όλο μαζί με το ότι έχουν αυξήσει την συμμετοχή των ασθενών πολιτών 25% ουσιαστικά για όλες τις ομάδες των ασθενών, είτε φτωχών είτε πλουσίων,
που πηγαίνουν στο φαρμακείο. Εάν βάλετε το 1 ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη. Σχέδια έχει ο Υπουργός Υγείας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Επίσης. Και χαίρομαι γιατί γίνεται μια κουβέντα επί της ουσίας επιτέλους για αυτό το θέμα, γιατί ζω μια περίπτωση πυραντέλο τις τελευταίες 24 ώρες. Δηλαδή. Διάβασα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για νόμο του ΠΑΣΟΚ. Πόσο. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο για να απαντάτε στα Twitter, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά. Ένα, να πάμε στην ουσία. Αν πρέπει να πληρώνει ο κόσμος, δεν πρέπει να πληρώνει. Ανεξάρτητα ποιος το έχει νομοθετήσει. Μπορείτε όμως να με διακόψετε να συνεχίσουμε λίγο. Πολύ απλά. Το Σάββατο, στην εκπομπή του Μέγκα συγκεκριμένα, ένας γιατρός συνδικαλιστής του ΕΟΠΗ από τη Θεσσαλονίκη με ρώτησε εάν ισχύει το πεντάδερο στο ΕΣΥ και αν θα ισχύει στο νέο σύστημα. Εγώ, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα θέμα πολύ απλό και κατανοητό όσο γνωρίζει, ότι πράγματι στα κέντρα υγείας του ΕΣΥ και στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων ισχύει το πεντάδερο. Ισχύει όχι τώρα, επί Γεωργιάδη. Μπήκε ως 3 ευρώ επισημήθη το 3. Και έγινε 5 ευρώ επί Γιώργου Παπανδρέου το 11. Ναι. Επί Γιώργου Παπανδρέου. Σκέτη κυβέρνηση Πασόκ δηλαδή. Ούτε Παπαδήμος, ούτε Σαμαράς. Πασόκ κατά πράσινο μόνο του. Ωραία, κλείνουμε το. Άρα, με νόμο του Πασόκ, στα κέντρα υγείας και στα εξωτερικά ιατρία, ίσχυε το 5 ευρώ. Θεωρητικά, μπαίνοντας τα πρώην πολυιατρία του ΕΟΠΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως υιοθετούν όλο τον υπόλοιπο νόμο του ΕΣΥ, το ίδιο βαθμολόγιο, το ίδιο μισθολόγιο και όλα τα υπόλοιπα, υιοθετούν και τους υπόλοιπους νόμους του ΕΣΥ, που είναι και το 5 ευρώ. Είπαμε όμως, και το είπαμε και στη Βουλή να μας ρωτήσανε, ότι κάπου θα ξεκινήσει να δουλεύει το σύστημα, να το φτιάξουμε να ισορροπήσει και θα δούμε πώς θα ισχύσει αυτό. Γιατί το λέω, διότι επειδή γράφουν για τη συνταγογράφηση και πολύ ωραία το που πήρε ο κ. Κομπουράκης, τον ευχαριστώ γιατί είναι σωστό. Μα ο στόχος του νέου συστήματος δεν είναι να πηγαίνεις σε ένα αστικού τύπου κέντρο υγείας για να κάνεις συνταγογράφηση. Το νέο σύστημα θα έχει 2.500 επιπλέον συμβεβλημένους και θα έχει και 2.500 οικογενειακούς γιατρούς. Ναι. Θα μπορείς να κάνεις λέει συνταγογράφηση στο σπίτι σου, αν θέλεις. Χωρίς να δίνεις ούτε ένα ευρώ. Τι έγινε τώρα. Αυτή μου την φράση του Σαββάτου, που δεν πρόλαβα να την πολύ εξηγήσω και ομολογώ ότι για τη δική μου τηλεοπτική εμπειρία ένα δικό μου σφάλμα, που δεν κατάλαβα το χαμό που θα ακολουθούσε, την πήρε την έκανα ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για ένα μέτρο το οποίο ίσχυε και έγινε όσο ο μήλος ο οποίος είδατε χθες. Λοιπόν, επί της ουσίας, για απλή συνταγογράφηση το σύστημα θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες. Πού θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες? Στο χώρο των συμβεβλημένων και των οικογενειακών γιατρών. Μάλιστα. Όταν θα φτιάξουμε, όχι από τις 20 Μαρτίου, 20 Μαρτίου κάτι να ανοίξει τα πολυιατρία πρώτα, να γεμίσουν τα κενά, εδώ δεν έχουν ακόμα λογιστήρια, έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του. Όταν θα φτιάξουμε να κάνουμε τα αστικού τύπου κέντρα υγείας, λέτε μετά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει η συνένωση των πολυιατρίων και θα φτιάξουμε, ας πούμε, μικρά νοσοκομεία πρωτοβάθμιας, τότε εκεί θα δούμε. Αν θα υπάρχει είσοδος και πώς θα υπάρχει. Προφανώς θα υπάρχει, δεν το απαρνούμε. Θα υπάρχει κάτι. Γιατί η λογική θα είναι την συνταγογράφηση την κάνεις έξω από το σύστημα που σου δίνω δωρεάν και στη συνέχεια να πας για κάτι πιο σοβαρό. Έχει μια μικρή συμμετοχή όπως έχει σήμερα στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Ήσασταν σαφείς. Μισό από τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε ναι. Πατούλη, σας καλύπτει αυτό τώρα που εξηγεί και διευκρινίζει ο κύριος Υπουργός. Να πω ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Ναι. Επειδή το είπε ναι. ο κύριος Πατούλης, για να μην γίνει παρακολουθή. Ναι, καθίστε να πείτε ένα. Τελευταίο. Πράγματι, για να μην παρεξηγηθώ, για να τα λέμε όλα. Πράγματι, ο κύριος Ελευθερίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών των συμβεβλημένων του ΕΟΠΗ, έχει θέσει σε επιπλέον αίτημα. Δεν είπατε εμείς το έχουμε δεχτεί. Έχει τεθεί όμως. Ο κύριος Ελευθερίου θεωρώντας ότι οι γιατροί είναι υποαμοιβόμενοι και θέλοντας να προασπίσει ο κύριος Ελευθερίου τα δικαιώματα των γιατρών και θέλοντας να ενισχύσει τους γιατρούς και το πώς θα κάνουν καλύτερα το λειτουργήμά τους, έχει ζητήσει να βάλουμε ένα 5 ευρώ επισήμως στους συμβεβλημένους ναι. ώστε να καλύπτουν τα γενικά τους έξοδα. Ανά τρία φάρμακα του δίνεις 5 ευρώ παραπάνω. Του φορτώνεις 5 ευρώ. Ανά τρία φάρμακα. Μην βιάζεται. Αναφέρομαι σε αυτό που ο κύριος πράγματι. Ο κύριος Ελευθερίου θέλει να προασπίσει τα δικαιώματα των γιατρών. Καλά κάνει από τη δική του σκοπιά. Θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς δεν είπαμε ότι θα κάνουμε δεκτό κάτι τέτοιο. Μάλιστα, καταλάβαμε. Δεν το απορρίπτεις κιόλας, Υπουργέ, έτσι. Όχι, το απορρίπτω στους συμβεβλημένους. Το απορρίπτεις.
Κύριε Πατούλη, σας καλύπτουν αυτές τις διευκρινήσεις του κύριου Υπουργού. Ακούστε. Εγώ χαίρομαι διότι σιγά σιγά αρχίζει έστω και μέσα στον αέρα να μορφοποιείται το σύστημα της πρωτοβάθμιας. Το σύστημα, όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν στη Βουλή καταγεγραμμένα. Πρακτικά θα φανούν. Λέω, εγώ σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι εμάς μας ενδιαφέρει ο φτωχός να μπορεί να βρει την υγειά του χωρίς να πληρώνει, διότι κύριε Γεωργιάδη, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί αυτός που βγάζει 6.000 ετήσιο εισόδημα και αυτός που βγάζει 60.000 ετήσιο εισόδημα να του ζητάτε τα ίδια πράγματα για να βρει την υγειά του. Δεν γίνεται. Βγάλετε λοιπόν μία συμμετοχή ανάλογα με τα εισοδήματα του κάθε Έλληνα. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει όμως και στο νοσοκομείο με τη φορολογική δήλωση ο κάθε ένας κ. Δεν λέω αυτό κύριε Καμπουράκη. Υπάρχουν τρόποι, το ειδίκα και το τάξης, να βγάλουν τη συμμετοχή με μία κάρτα. Και αυτός που έχει 6 και 10 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να πληρώνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ζει στα παιδιά του. Ίσως είναι μια ιδέα αυτή κύριε Υπουργέ, να πληρώνουν κάτι περισσότερο αυτοί που βγάζουν κάτι περισσότερο. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται ρε παιδί μου το τάλιρο. Υπουργέ μου, πες μου κάτι. Υπουργέ, πες μου κάτι. Τα έχεις προϋπολογίσει τα λεφτά αυτά. Επιτρέψτε μου λιγάκι για να ξεκαθαρίσω. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν πρέπει να βάλουμε αυτή τη στιγμή κανένα ποσό. Βεβαίως είμαι αντίθετος με αυτό που είπατε για τον κύριο Ελευθερίου όσον αφορά το 5 ευρώ να πληρώνει και στα ιατρία 5 ευρώ. Θα πρέπει να αυξήσει αν θέλετε την δυνατότητα άλλο πόσο να πληρώνει το κράτος για τη συνταγογράφηση στον γιατρό και άλλη για την εξέταση και από εκεί να παίρνει το εισόδημά του ο γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και όχι από το φτωχό Έλληνα που έρχεται στο ιατρείο του. Άρα εγώ είμαι κάθετος αυτό κύριε Υπουργέ και θα πρέπει να αποφασίσετε με πόσους θα συζητάτε. Εάν συζητάτε με όλους θα τα κάνετε κάθε μέρα με εξαγγελίες μέσα από τα τηλεοπτικά συστήματα. Εάν κάτσουμε και πούμε ποια είναι η αρχή, ποια είναι η μέση και ποια είναι το τέλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, θα κάνουμε ένα σύστημα όπως αξίζει στον Έλληνα πολίτη και κυρίως και για τον ανασφάλιστο πολίτη. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Πατούλη, πιεζόμαστε από τον χρόνο. Να τον απαντήσω λίγο, έτσι. Κύριε Γεωργιάδη. Ναι, να απαντήσω να το. Λοιπόν, καταρχάς, στο νέο σύστημα, επειδή λέει ο κ. Πατούλης τον ενδιαφέρει ο ανασφάλιστος, μα εμείς δίνουμε πρόσβαση στον ανασφάλιστο. Ο νέος νόμος, το άρθρο 1, προβλέπει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και στον ανασφάλιστο. Εντάξει, αυτό δεν είχε μέχρι χθες. Να ακουστεί. Ναι. Εμείς το κάνουμε. Δεν περιμένουμε τον κύριο Πατούλη. Να ένα τσάλιρο ευρώ για να κάνει τον ανασφάλιστο. Δεύτερον. Κύριε Υπουργέ, μην βάζετε τους ασθενείς με τους ανασφάλιστους ότι δώσε εσύ το τάλιρο που είσαι των 6.000 ετήσιο εισόδημα για να βάλω τον ανασφάλιστο μέσα. Αυτό δεν είναι σωστό να τους βάζετε απέναντι τον ένα με τον άλλον. Δεν βάζουμε κανέναν απέναντι με κανέναν. Η είσοδο στα πολυατρία, κάτι που ισχύει σε όλο τον κόσμο και στην πρωτοβάθμια και το ξέρει σίγουρα και ο Σπατούλης, δεν είναι εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρου. Δεν είναι εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρου. Έχει να κάνει με την λογική του ελέγχου της ροής. Να μην πηγαίνεις ασταμάτητα. Αυτός είναι ο λόγος. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.